app. Τώρα, όπως σας είπαμε και πριν, το πρώτο ερώτημα που θα υποβάλουμε στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη, είναι αυτό το ρεπορτάζ που και η Χριστίνα επιβεβαίωσε ότι το Μαξίμου το συζητάει, το ψάχνει. Όχι, το ψάχνει. Το προσπαθεί να δεν το. Εγώ δεν λέω το συζητάει, λέω το ψάχνει. Με αυτή την έννοια λέω το συζητάει. Ναι, όχι με την έννοια ότι μπορεί να το κάνει. Τις δημοσιονομικές επιπτώσεις. Ναι. Είναι η επιβολή πλαφών στην χονδρομπορική του ρεύματος. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σα. Καλημέρα, κυρία Κοραή, καλημέρα κύριε. Ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη στο Φόρουμ των Δελφών να λέει ότι αν δεν βρούμε ευρύτερη ευρωπαϊκή λύση. Μια κοινή ευρωπαϊκή ακριβώς, λύση. Οι εθνικές οικονομίες πια θα αναγκαστούν να πάρουν αποφάσεις που θα έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις μεγάλες. Και το ερώτημά μας είναι αν αυτό το ρεπορτάζ περί επιβολής πλαφών στη χονδρομπορική του ρεύματος, στο πλαίσιο των πολιτικών που ακολουθεί η Ισπανία και η Πορτογαλία, μπορεί να είναι ένα μέτρο εθνικό από τη στιγμή που αποτύχει μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, εάν δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση, η κυβέρνηση εξετάζει την εθνική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, καθώς δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή εύκολη λήξη του πολέμου και μετά τις πολύ σκληρές εικόνες που έχουμε δει από αυτόν τον φοβερό πόλεμο και, και τις αποτρόπες πράξεις που έχουν γίνει. Ναι, μπορείτε λίγο να μας δώσετε μια εικόνα. Ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές οι εθνικές πολιτικές? Είναι το πλαφόν? Και επίσης ποιος θα πληρώσει και το πάνω από το πλαφόν? Γιατί εκεί είναι το θέμα, νομίζω. Για να δούμε ποιος θα πληρώσει, πρέπει να δούμε πόση διάρκεια θα έχει παρέμβαση και ποια είναι η εξέλιξη αυτού του πολέμου. Αυτό που σας έλεγα είναι ότι δεν φαίνεται προφανής λήξη του πολέμου. Φυσικά. Και κυρίως δεν φαίνεται ότι μετά τη λήξη πολέμου, οι τιμές του αερίου θα σημειώσουν δραματική μείωση, θα επανέλθουν δηλαδή στην προηγούμενη κατάσταση, καθώς η Ευρώπη έχει αποφασίσει την σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Άρα, αυτό αναγκάζει να εξετάσουμε μια μεσοπρόθεσμη παρέμβαση για το πρόβλημα, η οποία έχει και ενεργειακές πτυχές και δημοσιονομικές πτυχές. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα στη φάση αυτή, γιατί πρέπει να οριμάσει ο σχετικός σχετισμός εάν η Ευρώπη θα εισφέρει κανονιστικά ή και οικονομικά. Υπάρχει μια σκέψη ευρωπαϊκή για να χρησιμοποιηθούν τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που δεν έχουν απορροφηθεί στις άλλες χώρες, αλλά έχει ακολουθήσει να επαναδιανυθεί το ποσό που θα μείνει για να γίνει μια συνολική ευρωπαϊκή παρέμβαση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η κατάσταση που βιώνουν οι καταναλωτές δεν είναι κάτι ακριβώς που μπορούμε να δούμε να παραταθεί πολύ. Πάντως καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε ότι είναι στα πλάνα που συζητάτε το πλαφόν στη χονδρική του ρεύματος. Δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να γίνει αυτή η παρέμβαση. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι να παρέμβει κανείς στην σχετική αγορά και μπορεί η παρέμβαση να είναι πολλαπλή. Μάλιστα. Πάντως είναι σημαντικό αυτό που είπατε. Θα είναι μία και μοναδική παρέμβαση. Είναι σημαντικό όμως αυτό που είπατε, ότι τα νοικοκυριά δεν μπορούν να συνεχίσουν για πολύ μακροχρονικό διάστημα να αντέχουν αυτούς τους λογαριασμούς. Σωστά. Κοιτάξτε, από όλο το πρόβλημα του πληθωρισμού, το κυρίαρχο θέμα, είναι η ενέργεια. Αυτό μας το λένε, είναι η ενέργεια και είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια έχει το εξής χαρακτηριστικό, τη μαθαίνεις εκ των υστέρων. Δυστυχώς. Είναι πολύ πιο δύσκολο να προσαρμόσεις τη συμπεριφορά σου και τα οικονομικά σου στην ηλεκτρική ενέργεια. Γιατί θεωρούμε το βάρος στην επόμενη φάση. Μάλιστα. Λίγο έχει ο ήχος σας μία διακοπές. Είμαι στη Βουλή, κυρία. Που είναι πολύ κακός εκεί. Ωραία. Πάντως είναι σημαντικό αυτό που λέτε, ότι η επόμενη παρέμβαση ουσιαστική της κυβέρνησης θα είναι στο ηλεκτρικό ρεύμα. Βέβαια. Αυτή είναι η πιο σημαντική επόμενη παρέμβαση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ψηφίζουμε τώρα στη Βουλή
ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό που μας δίνει. Ναι, 2,6 δισεκατομμύρια. Αυτά για να έχετε μια εικόνα. Ναι. Τα 600 εκατομμύρια είναι σε χρηματοδοτούμενο, είναι πρόσθετες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημόσιες επενδύσεις. Ναι. Δημόσιες επενδύσεις, αλλά έχουν και τα αντίστοιχα έσοδα και είναι 2 δις επιπλέον που θα μπουν για δαπάνες. 590 έχουν ήδη προβλεφτεί. Ωραία, εμείς κρατάμε αυτό σημαντική είδηση που μας δίνετε σήμερα, ότι η επόμενη μεγάλη παρέμβασή σας θα είναι στο ηλεκτρικό ρεύμα. Θέλω λίγο να ξαναγυρίσουμε στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Άρα είναι γύρω στα 2 δις αυτά που θα πάνε σε μέτρα. Το τακτικό είναι 2 δις. Από αυτά 5,90 είναι τα μέτρα που έχουμε ήδη εξαγγείλει. Μάλιστα. Κάποια χρήματα δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο, γιατί αυτά τα τιμές θα πάνε για τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων, κάποια πρόσθετα καύσιμα στο δημόσιο. Μάλιστα. Και τα υπόλοιπα για πρόσθετες παρεμβάσεις. Άρα 1,5 δις πάτε. 1,400 για το σύνολο των μέτρων. Είπαμε 1,400 είναι για πρόσθετες παρεμβάσεις. Ωραία. Που περιλαμβάνουν όμως και τις αυξήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στο δημόσιο, στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις αυξήσεις καυσίμων. Έτσι θα σας το ρωτήσω απλά. Για μέχρι πότε? Μήπως θα χρειαστεί και επιπρόσθετο συμπληρωματικός προϋπολογισμός, δεδομένου ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και δεν υπάρχει και καμιά χαραμάδα ελπίδας? Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το ερώτημα, γιατί υπάρχει εξαιρετική αβεβαιότητα, κυρίως μεγάλη αβεβαιότητα αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι ο μεγάλος παράγων που προκαλεί την αβεβαιότητα σε όλη την Ευρώπη και σε εμάς. Η Γερμανία σήμερα είχε τον υψηλότερο πληθωρισμό εδώ και πολλές δεκαετίες. Βέβαια. Και εμείς είμαστε γύρω στο 8-9. Πού θα κλείσει? Δεν το ξέρουμε πόσο θα κλείσει. Εμάς ο πληθωρισμός κουβαλάει και την περίοδο από πληθωρισμού στις αρχές του 2021 που είχαμε τα lockdown, που είχαμε μείον 2 από πληθωρισμό. Οπότε είναι λίγο υψηλότερο σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό, γιατί ξεκινάμε από αρνητική βάση. Αλλά καθώς θα πλησιάζουμε προς το τέλος του έτους, θα πέφτει συνεχώς ο πληθωρισμός και το 23 θα είναι πολύ πολύ χαμηλότερος. Ελπίζουμε. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, όπως μας είπατε και πριν, το βασικό βάρος του του πληθωρισμού είναι η ενέργεια. Υπάρχει όμως και η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα και υπάρχει ένα ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες που πάει και έρχεται για το αν μπορεί ή όχι και αν θα μειωθεί ή όχι ο ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη ανάγκης, στα τρόφιμα της καθημερινότητας, να το πω έτσι. Ή εάν θα προτιμηθεί μια νέα επιταγή ακρίβειας τροφίμων. Ή θα είναι για συγκεκριμένα κοινά. Τι θα προκρίνετε? Κοιτάξτε, τα χρήματα δεν είναι απεριόριστα και πρέπει κανείς να κάνει επιλογές που θα πάει. Ναι. Σε κάθε περίπτωση τα τρόφιμα, αν υπάρξει παρέμβαση στα τρόφιμα, θα είναι περιορισμένη σε πολύ λίγα τρόφιμα, γιατί υπάρχουν δύο κριτήρια που παρεμποδίζουν μια πιο μαζική παρέμβαση εκεί. Το ένα είναι ότι δεν έχεις το μηχανισμό να ελέγξεις πόσο περισσότερο αυξάνεις τον αριθμό των ειδών που βάζεις σε ένα τέτοιο πλαίσιο, τη μεταφορά της μείωσης στον τελικό καταναλωτή, διότι πάτε, έχουμε στο λιανικό εμπόριο, έχουμε εκατοντάδες κυριολεκτικά, χιλιάδες επιχειρήσεις, πάρα πολλές από αυτές είναι πολλές φορές οικονομικά προβλήματα, δεν μπορείς να κάνεις ανάλυση κερδών σε 100.000 επιχειρήσεις και 110.000 επιχειρήσεις και να παρακολουθείς κάθε μέρα σε κάθε κομμάτι της χώρας τι ακριβώς πουλάνε σε άρα μας λέτε ότι επιβεβαιώνεται πιο πολύ το δικό μου ρεπορτάζ ότι δύσκολο είναι. Δεν είστε πολύ ένθερμοι γύρω από τη μείωση του ΦΠΑ. Και το δεύτερο που συμβαίνει είναι ότι άρα η επιταγή πηγαίνει οριζόντια. Φυσικά. Και μόνο ενώ η βοήθεια
στους κοινωνικά ευάλωτους ή και σε μια ευρύτερη κατηγορία κοινωνικά ευάλωτων συν ένα κομμάτι της μεσαίας πηγαίνει, έχει πολύ μεγαλύτερη κοινωνική απόδοση όταν τη δίνεις με τη μορφή άμεσης ενίσχυσης. Πάντως, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για τα νέα μέτρα, τις νέες ανάσες από το Μάιο. Ναι, θα πρέπει να περιμένουμε. 30 Απριλίου έχουμε την κατάθεση του μεσοπρόθεσμου. Μάλιστα. Και να πούμε κάτι, ναι, ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο θα προχωρήσουμε στην κατεύθυνση σε αυτή τη βοήθεια είναι ότι το 2021, όπως θα αποδειχθεί όταν καταθέσουμε τα συγκεκριμένα στοιχεία, είχαμε καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις από αυτές που προβλέπουμε. Μάλιστα, υπάρχει και ένα θετικό νέο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.